Πάμε λεπτά, κυρίες και κύριοι, να μιλήσουμε με τον κύριο Χρήστο Μέγα, τον συνάδελφο δημοσιογράφο, επίσης στέλεχος του Κινήματος Αλλαγής, γραμματέας του τομέα εργασίας είναι ο κύριος Μέγας. Κύριε Μέγα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα στην Ήπειρο, στα Γιάννενα, την Άρτα. Λοιπόν, κύριε Μέγα, να κάνουμε ένα σύντομο σχόλιο για την εξέλιξη της πανδημίας, καθώς υπάρχουν αυστηρότερα περιοριστικά μέτρα, όπως γνωρίζετε και εσείς και οι περισσότεροι, και στο Δήμο Αρταίων από την περασμένη Παρασκευή, από το Σάββατο μέχρι τις 8 Μαρτίου. Τι λέτε? Καταρχήν, το πρόβλημα είναι μάλλον σε μεγάλες επιχειρήσεις, κυρίως επιχειρήσεις οι οποίες έχουν σχέση με ψυγεία, κλειστούς χώρους, υγρασία, που παίζουν κάποιο ρόλο στην αναπαραγωγή και τη μετάδοση του ιού. Πρέπει οι πολίτες, οι εργαζόμενοι να είναι πολύ προσεκτικοί εκεί πέρα. Αυτές οι επιχειρήσεις κατά προτεραιότητα έπρεπε να κάνουν rapid test, να ελέγχουν το προσωπικό τους, να λαμβάνουν όλα τα μέτρα προστασίας. Επίσης, ένας άλλος παράγοντας, ειδικά για την Άρτα που το γνωρίζω από ρεπορτάζ, στο παλιό νοσοκομείο στην Άρτα τις προηγούμενες ημέρες γινόταν rapid test. Αυτά έχουν μεταφερθεί τώρα στο Δημαρχείο. Εκεί έξω έχει καθημερινά ουρές ανθρώπων οι οποίοι έχουν κάποιο σύμπτωμα ή κάποιος συγγενής τους ή από το κοινωνικό και εργασιακό τους περιβάλλον είχε εντοπιστεί με κορονοϊό. Και πάνε οι άνθρωποι να δουν σε τι κατάσταση βρίσκονται οι ίδιοι, αν είναι οι ίδιοι φορείς. Εκεί, σε αυτούς τους ανθρώπους δεν τηρούνται τα πάρα πολύ προσεκτικοί. Είμαστε λίγα μέτρα πριν από την τελική έξοδο. Σε αυτό, κύριε Ντόκα, δεν νομίζω ότι θα παίξουν ρόλο οι εμβολιασμοί. Ο πατέρας μου που θέλει να εμβολιαστεί πρέπει να μετακινηθεί από το χωριό στην Άρτα. Στην Άρτα υπάρχουν εμβολιαστικά κέντρα, αλλά είναι μόνο στην πρωτεύουσα. Αντιστοίχως συμβαίνει και στις πιο πολλές πόλεις του Ιππείρου. Δηλαδή, ο άλλος πρέπει από την Κόνιθα. Σε αυτή τη φάση είναι έτσι, σε αυτή τη φάση, ναι. Αυτή τη φάση. Είναι λίγα τα εμβόλια. Έχουν κλείσει όλα τα ραντεβού μέχρι τον Απρίλιο. Κατά συνέπεια, δίνω μεγαλύτερη σημασία στη βελτίωση των καιρικών συνθήκων, στο ότι θα βγαίνουμε έξω και θα έχουμε ανοιχτά παράθυρα στον εξαερισμό. Νομίζω ότι σύν το χρόνο, όπως και πέρυσι παρατηρήθηκε, θα βελτιωθεί η κατάσταση και θα πρέπει τώρα να δούμε πόσο σημαντικό ρόλο θα έπαιζε για τη λειτουργία των σχολείων και την αποτελεσματικότητα της κοινωνίας μας, εάν είχαμε πάει από το Σεπτέμβριο σε 15 μελή τμήματα, και τότε νομίζω με μάσκες και με rapid test νομίζω θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα. Έχουμε ασυγχώρητες καθυστερήσεις και αβελτηρίες εδώ πέρα της κυβέρνησης. Πάμε να δούμε τι γίνεται με την αντιπαράθεση πάνω στην υπόθεση Λιγνάδη. Ζητά η αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά την αποπομπή της Μενδώνη. Εσείς τι λέτε και γιατί εκτιμάτε ότι ο Πρωθυπουργός δεν αποπέμπει ή δεν ζητά την παρέτηση της Μενδώνη? Έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα. Προϊόντος του χρόνου αυτό θα συμβεί. Κυρία Λιγνάδη δεν θα μπορεί να σταθεί. Έχει αποδυναμωθεί άλλωστε, αυτό λέγαμε και με τον κύριο Ξανθό πριν λίγη ώρα. Έχει αποδυναμωθεί και στο ρόλο της ως υπουργού, έτσι. Ναι, νομίζω έχει αποδυναμωθεί. Αυτό που είπε, που μπορεί να θεωρείται επικοινωνιακό φάουλ, αλλά είναι όλη η ουσία της πολιτικής, ότι εξαπατήθηκε. Ένας υπουργός δεν πρέπει να εξαπατάται. Και όταν εξαπατάται, αναλαμβάνει τις ευθύνες. Και δεύτερον, επέλεξε, επέλεξε έναν επικίνδυνο για καλλιτεχνικό διευθυντή στο Εθνικό Θέατρο. Mm. Αυτοί οι δύο συνδυασμοί, όπως τα είπε, την οδηγούσαν αυτόματα σε παρέτηση. Γιατί δεν την αποπέμπει ο Πρωθυπουργός? Νομίζω υπάρχει και ένα παιχνίδι στο εσωτερικό της κυβέρνησης. Εάν θα πάρουν το πάνω χέρι, θα το πάρει η λαϊκή δεξιά, εντός εισαγωγικών λαϊκή δεξιά, αυτή που έχουμε συνηθίσει να λέμε ως καραμανλική ή παραδοσιακή, ή οι τεχνοκράτες. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά πώς λειτουργεί η σημερινή κυβέρνηση. Υπάρχουν στο Μέγαρο Μαξίμου τεχνοκράτες οι οποίοι έχουν υποκαταστήσει τους υπουργούς. Από εκεί προέρχονται τα νομοσχέδια, από εκεί κατευθύνονται. Γνωρίζουν πάρα πολύ καλά κρίσιμα νομοσχέδια όπως είναι το εργασιακό και η ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης, που κρίνονται και ποιος κινεί τα νήματα, πότε αυτά θα προωθηθούν. Κατά συνέπεια, υπάρχει μια κρίση αντιπροσώπευσης μέσα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία, η ούγια της Νέας Δημοκρατίας, έγραφε καραμαλική και τώρα κινδυνεύει το εισαγωγικό να είναι μητσοτακική. Μάλιστα. Τι λέτε εσείς για τις εξελίξεις στην απεργία πείνας του Δημήτρη Κουφοντίνα? Τι λέτε εσείς στο κοινάλ και εσείς προσωπικά, κύριε Μέγα? Κοιτάξτε να δείτε. Η Νέα Δημοκρατία ψήφισε ένα νόμο πέρυσι.
ο οποίος ως νόμος έλεγε ότι οι κατάδικοι για τρομοκρατία θα πρέπει να... δεν μπορούν να πάνε σε αγροτικές φυλακές και θα πρέπει να πάνε σε φυλακές και θα πρέπει να επιστρέψουν πίσω από όπου προήλθαν. Ναι. Όταν το ψήφισαν αυτό, έπρεπε να σκεφτούν ότι αυτή η διάταξη περιλάμβανε και τον Κουφοντίνα. Για να μην πω ότι πρωτίστως έγινε για τον Κουφοντίνα. Ναι. Δεν τους καταλογίζω εδώ πέρα πρόθεση για φωτογραφική διάταξη. Λέω τούτο, ότι προβλέπεται να ο κρατούμενος, ο κατηγορούμενος, ο καταδικαστής Κουφοντίνας έπρεπε να επιστρέψει στην προηγούμενη φυλακή, που ήταν ο Κορυδαλός. Δεν είχα την... την τυπικότητα του νόμου να τον επιστρέψουν πίσω και μετά από μέρες, αν η Επιτροπή Κατάλληλη πρότεινε να μετακινηθεί στις φυλακές υψής ασφαλείας, να μετακινηθεί. Δεν έχει κανείς αντίρρηση. Αλλά αυτοί ψηφίσαν τον νόμο να γυρίσει πίσω και ο Κουφοντίνας με απεργία πείνας δοκιμάζει τις αντοχές. Νομίζω ότι υπάρχει και μια άλλη σκέψη στο πίσω μυαλό. Ναι. Είναι το Σεπτέμβριο. Ο καταδικαστής για 11 δολοφονίες Δημήτρης Κουφοντίνας συμπληρώνει 19 χρόνια εγκλεισμού με βάση την παράδοση του ποινικού δικαίου στην Ελλάδα μετά από τα ισόβια, μετά από 19 χρόνια κρίνονται για ή φόρους απόλυσης, δηλαδή με όρους εγκλεισμού στο σπίτι ή πάντως τίθεται θέμα εξέτασης αυτής της φυλάκης. Οπότε νομίζω είναι πολυεπίπεδο το πρόβλημα. Σε κάθε περίπτωση η δημοκρατία πρέπει να είναι σκληρή, να εφαρμόζει τον νόμο, αλλά δεν πρέπει να είναι εκδικητική. Η στάση Μαξίμου, όπως εκφράστηκε και σήμερα από την κυβερνητική εκπρόσωπο, το ξαναλέω, είναι αδιάλακτη και όπως εκφράζεται από ανακοινώσεις του Πρωθυπουργικού Γραφείου. Εκτιμάτε, τι εκτίμηση μπορεί να γίνει, εκτιμάτε κύριε Μέγα ότι δεν ενδιαφέρει την κυβέρνηση, ίσως θέλουν και να οδηγήσουν τον Κουφοντίνα μέσα από την απεργία πείνας στο θάνατο? Όχι, δεν νομίζω ότι θέλει να φτάσει εκεί πέρα. Δεν μπορώ να καταλογίσω ότι η κυρία Μενδώνη επέλεξε τον Λιγνάδη γνωρίζοντας όλη αυτή την ιστορία, αλλά από τη στιγμή που με καθυστέρησε το εντόπισε, δεν τον απομάκρυνε. Αυτό είναι ευθύνη. Έτσι λοιπόν και στην περίπτωση αυτή δεν νομίζω ότι θέλω να φτάσουμε εκεί πέρα. Είναι μια ακραία εκτίμηση. Θεωρώ όμως ότι δεν έχει την ευελιξία να φερθεί. Έχουν εγκλωβιστεί, λέτε, έχει εγκλωβιστεί αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση? Νομίζω σε ορισμένες ακραίες περιπτώσεις φοβούνται μην χαρακτηριστούν ότι συναλλάσσονται με τρομοκράτες, ενώ δεν πρόκειται περί αυτού. Η δημοκρατία δεν συναλλάσσεται. Η δημοκρατία συνδιαλέγεται με τους πολίτες και καταλήγει σε νόμους, οι οποίοι νόμοι εφαρμόζονται προς κάθε κατεύθυνση. Κοιτάξτε να δείτε στον Κορυδαλό. Ο Κορυδαλός είναι μια επίζηλη φυλακή. Πάρα πολλοί μεγαλόσχημοι δικηγόροι και πάρα πολλοί υπουργοί, όχι μόνο της σημερινής κυβέρνησης, έχουν στο παρελθόν υλοποιήσει ρουσφέτια για να μείνουν αυτοί οι κατάδικοι στον Κορυδαλό. Όντως ο Κορυδαλός είναι μια δικαστική φυλακή. Τους κρατούν εκεί μέχρι να δικαστούν. Λοιπόν, ας παραδεχτούμε λοιπόν ότι έχουν δοκιμαστεί πάρα πολλά πάνω στα σώματα των καταδικαστέντων και πάρα πολλά νομικά τερτύπια έχουν αναπτυχθεί στα υπουργικά γραφεία. Να καταλήξουμε να λήξουμε με αυτό. Από τη στιγμή που κάναν το λάθος και προβλέψαν ότι επιστρέφει στην προηγούμενη φυλακή, έπρεπε να επιστρέψει στην προηγούμενη φυλακή και ακολούθως μετά από ένα χρονικό διάστημα το οποίο οι αρμόδιοι θα το κρίναν, αν έπρεπε να μετακινηθεί, να μετακινηθεί στην οριστική του φυλακή. Τώρα έχουμε αδιέξοδο εδώ, όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Τι εκτίμηση, τι πρόγνωση μπορεί να κάνετε, κύριε Μέγα? Νομίζω ότι θα ελπίζω, το νομίζω, αλλά ελπίζω ότι θα λήξει χωρίς να έχουμε ακρότητες. Χωρίς δηλαδή να οδηγηθεί σε θάνατο ο απεργός πείνας, λέτε. Ναι. Και χωρίς κάποιος να βγει και να πει ότι η πολιτεία υποχώρησε. Η πολιτεία δεν υποχωρεί. Η πολιτεία έχει χαράσει την πορεία της, η δημοκρατία είναι ισχυρή, η ποινή θα πρέπει να εκτελεστεί, ό,τι προβλέπουν οι νόμοι. Δεν αμφιβάλλει κανείς ότι είναι ένοχος για 11 δολοφονίες. Όταν κάποιος το όνομα της δημοκρατίας ή της προόδου παίρνει κουμπούρι και κάνει εντός εισαγωγικών διάλογο με το κουμπούρι, δεν είναι αυτό δημοκρατία. Αυτό είναι αποβλητέο πολιτικά και κοινωνικά, είναι απάνθρωπο. Έχουμε καταλήξει σε αυτά. Δεν φοβόμαστε λοιπόν να πούμε ότι δεν θα πείραζε να μετακινηθεί για ένα μικρό χρονικό διάστημα τότε, πριν πάρει αυτές τις διαστάσεις
το πρόβλημα, να μετακινηθεί λοιπόν στον Κρυδαλό, αφού έτσι προέβλεπε ο νόμος, και ακολούθως να πάρει το δρόμο του για το δομικό ιό, όπου αλλού κρίνουν αρμόδιες υπηρεσίες. Μπορεί να θεωρεί η κυβέρνηση ότι κρατώντας σκληρή στάση απέναντι στον Κουφοντίνα, μπορεί να, αυτό να αρέσει σε πολύ μεγάλες πλειοψηφίες του ελληνικού λαού? Μπορεί να κάνει αυτή την εκτίμηση και γι' αυτό να έχει αυτή τη σκληρή στάση και να την πάει όσο? Πολύ πιθανό, γιατί γνωρίζουμε ότι αυτή η κυβέρνηση κινείται πάρα πολύ με την επικοινωνία. Νομίζω ότι θέλει να στείλει ένα μήνυμα στο συντηρητικό της ακροατήριο ότι αυτή δεν κάνει πίσω, αλλά δεν πρόκειται περί αυτού. Δηλαδή, μάλλον στέλνει λάθος μήνυμα η ίδια κυβέρνηση, σκληραίνει μία στάση η οποία δεν της προσφέρει τίποτα. Η κυβέρνηση είναι κυβέρνηση όλων των Ελλήνων και θα πρέπει να πορευτεί με καλή καρδιά, δηλαδή με ανοχή. Και όταν, αλλά η ποινή είναι ποινή. Το ξεκαθαρίζω αυτό. Μάλιστα. Μέσα σε όλο αυτό τώρα, πόσο ισχυρό είναι το ενδεχόμενο, πόσο ισχυρή είναι η πιθανότητα, και εδώ θέλω και τη δημοσιογραφική σας αίσθηση, το δημοσιογραφικό σας αισθητήριο, κύριε Μέγα, όπως και στη συζήτηση που προηγήθηκε βέβαια, περισσότερο δημοσιογραφικές σκέψεις θέλησα και είχα από εσάς. Πόσο πιθανές είναι λοιπόν εθνικές εκλογές και ποιος είναι ο πιο πιθανός χρόνος εθνικών εκλογών το 2021, μέσα σε όλα αυτά που εξελίσσονται? Θέλω να σας δημοσιογραφικά εντελώς, και σε αυτό μπορούμε να συνοηθούμε εμείς οι δύο ως ομότεχνοι, θέλω να σας παρουσιάσω ότι τις τελευταίες 10 ημέρες είχαμε ένα κυβερνητικό βατερλό στην επικοινωνία. Είναι η Ικαρία, είναι η Μίδια, είναι ο Λιγνάδης. Έχουμε λοιπόν πάρα πολλά θέματα τα οποία φαίνεται ότι όταν η κυβέρνηση, κάθε κυβέρνηση, στηρίζεται μόνο στην επικοινωνία και δεν μπαίνει στην ουσία της πολιτικής, θα υπάρξει κάποια στιγμή η κατάρρευση. Και τώρα έχουμε την παρέτηση του Ταραντίδη, του κυβερνητικού εκπροσώπου. Φτάσαμε δηλαδή σε ένα σημείο. Αυτό που... τι σημαίνει για σας, αυτό τι σημαίνει, ναι, ναι. Ότι η καθημερινότητα, που είναι το μεγάλο πρόβλημα, και το μεγάλο πρόβλημα της χώρας είναι τα εθνικά θέματα, είναι η πανδημία, αλλά σε αυτά ο πολίτης έχει την τάση να εμπιστεύεται, γιατί δεν μπορεί να πάρει τα όπλα, δεν μπορεί να κινητοποιήσει τις φρεγάτες, έχει την τάση να εμπιστεύεται και σωστά την εκάστοτε κυβέρνηση. Για τα εμβόλια, σου λέει, η Ευρωπαϊκή Ένωση τα παρήγγειλε, κατά συνέπεια καλώς καμωμένα είναι όλα. Για τα εθνικά θέματα βγαίνει ο στρατός, έχουμε μια εγρήγορση στο Αιγαίο. Εντάξει, προσπαθούμε, έχουμε μπλέξει και με τρελό γείτονα. Αυτά δεν καταλαβαίνει. Όταν όμως μπαίνει το θέμα των συντάξεων, όταν μπαίνει το θέμα της ουράς, όταν μπαίνει το θέμα της μη εξυπηρέτησης, όταν στους τελευταίους 12 μήνες ή 7-8 μήνες είναι κλειστή η αγορά ή κλειστή η εστίαση, τότε αθροίζονται προβλήματα. Και αυτά τα προβλήματα δεν αντιμετωπίζονται επικοινωνιακά. Έτσι λοιπόν φαίνεται τώρα ότι υπάρχουν τα εξής δεδομένα. Εγώ, επειδή με ρωτήσατε για εκλογές, θέλω να σας πω 4 λόγους για τους οποίους οι εκλογές θα γίνουν νωρίς, δηλαδή τον Ιούνιο. Πριν το καλοκαίρι δηλαδή, ναι. Και τους οποίους δεν θα γίνουν το Σεπτέμβριο. Για πείτε. Πρώτον, τον Ιούνιο θα γίνουν με την τηλεόραση, δεν θα γίνουν με συγκεντρώσεις κλπ. Δεύτερον, δεν θα έχουν αναπτυχθεί τα εθνικά θέματα μέχρι τον Ιούνιο, στα πλαίσια των διερευνητικών εντολών με την γείτονα, με την Τουρκία. Νομίζω ότι θα είναι σε ένα αποδεκτό επίπεδο, με ένταση στο Αιγαίο, αλλά χωρίς ακρότητες. Τρίτον θέμα, 15 Ιουνίου ξεκινούν οι πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας. Είναι το μέγιστο πρόβλημα της ελληνικής οικογένειας. Και βεβαίως τον Ιούνιο θα οι κάλπες θα στηθούν με κάποια αισιοδοξία. Καλοκαίρι έρχεται. Θυμάστε πέρυσι τον Μάιο-Ιούνιο πόσο καλό ήταν το κλίμα. Και μάλιστα ως ένα βαθμό, με έναν τρόπο, δούλεψε και, και ο τουρισμός. Τώρα, γιατί δεν θα γίνει το Σεπτέμβριο? Γιατί θα πάμε σε τακτική 2 γύρων. Ο πρώτος γύρος θα είναι με απλή αναλογική. Όλοι εικάζουν ότι δεν θα υπάρχει αυτοδυναμία. Αν και πάντα πρέπει να έχουμε κατά νου το παράδειγμα της Ιταλίας, όπου εκεί πέρα ξαφνικά εμφάνισαν τον Μάριο Ντράγκη και όλο το πολιτικό σύστημα, όλα τα κόμματα είπαν τι καταπληκτικός σωτήρας είναι αυτός και το ψηφίσαν. Ναι, λες και δεν τον εγνώριζαν. Και αυτό, κύριε Ντόγκα, είναι το αποτέλεσμα των 200 δισεκατομμυρίων που θα πάρει η Ιταλία από το Ταμείο Ανάκαμψης. Εμείς στην Ελλάδα θα πάρουμε 31. Ας το λάβουμε και αυτό υπόψη μας στην πλάση. Ένα λοιπόν είναι ότι θα πάμε με απλή αναλογική. Εάν οι εκλογές γίνουν το Σεπτέμβριο, οι επαναληπτικές εκλογές, ο δεύτερος γύρος θα γίνει περίπου μετά από 40 ημέρες.
θυμίζω ότι ο Πρωθυπουργός τότε θα πρέπει να παραιτηθεί, να πάμε με υπηρεσιακή κυβέρνηση και υπηρεσιακό Πρωθυπουργό. Άρα μπορεί να πάμε σε επαναληπτικές εκλογές τέλος Οκτωβρίου και ο ΔΙΣ μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα έχουμε μεταλλάξει στο κορονοϊό και διάφορα άλλα. Σωστό είναι αυτό. Ναι, ναι. Δεύτερο θέμα είναι ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης μπορεί να ανασυγκροτηθούν κάπως. Εμείς δηλαδή ως κίνημα αλλαγής να βγούμε στα χωριά και στα χωράφια και, και στους στάβλους και στα εργοστάσια να μιλήσουμε με τους ανθρώπους, να τους αναπτύξουμε πώς βλέπουμε την πατρίδα. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο. Στη δεξιά πολυκατοικία ετοιμάζονται επανοσηκώματα. Δηλαδή άλλος κάνει από εδώ, άλλος κάνει μικρό κόμμα από εκεί, να το λάβουμε και αυτό υπόψη. Το τρίτο θέμα το Σεπτέμβριο που θα έρθει με το επιτάσιο θα είναι ότι ο τουρισμός δεν θα πάει τόσο καλά. Τα χρέη θα τρέχουν. Τον 5 Οκτωβρίου θα πρέπει να κατατεθεί στη Βουλή ο προϋπολογισμός του νέου έτους που θα έχει περικοπές. Όλα αυτά είναι σοβαρά προβλήματα τα οποία πρέπει να τα δούμε μπροστά. Συν το γεγονός ότι τα επιτόκια διεθνώς τσιμπάνε, ανεβαίνουν. Και εμείς έχουμε ακριβένει το χρήμα. Ναι, ναι. Έχουμε ένα χρέος, κύριε Ντόγκα, στο 220%. Εάν το επιτόκιο από 0,8-0,9% σήμερα πάει στο 2%. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε περίπου 7 δισεκατομμύρια το χρόνο, 350 δις είναι το χρέος μας, με 2%, 7 δισεκατομμύρια το χρόνο να πηγαίνουν σε τόκους. Καταλαβαίνετε αυτό πόσο υψηλό κόστος είναι. Μάλιστα. Και βεβαίως τότε θα πρέπει να, με αυτούς τους λόγους, κρίνω ότι ο Πρωθυπουργός θα προσφύγει στην λαϊκή εντολή. Πριν τον καλοκαίρι. Τον Ιούνιο. Δεν μιλάω για το 22. Το 22 πλέον είναι πολύ μακρινό για να κάνει κανείς κάποια τέτοια πρόβλεψη μέχρι τότε. Μάλιστα. Μάλιστα. Θα το κρατήσω εδώ το βίντεο, κύριε Μάγκα, γιατί συνήθως κάνετε σωστές προγνώσεις. Προβλέπετε σωστά την πραγματικότητα όσο μπορεί να γίνει αυτό. Ένα υστερόγραφο θέλω για την Εθνική Σύνταξη, γιατί ενδιαφέρει πολύ κόσμο. Εσείς επαναλαμβάνω είστε γραμματέας. Τώρα θέλω να μου απαντήσετε ως γραμματέας του τομέα εργασίας του κινήματος αλλαγής και θα κλείσουμε με αυτό. Δεν θα μιλήσουμε καθόλου για τις εσωκομματικές διαδικασίες του Κινάλ, γιατί αν γίνουν εκλογές, όπως μου λέτε, πριν το καλοκαίρι, όλα θα έχουν αλλάξει. Και όλα είναι υπό την αίρεση του αποτελέσματος που θα φέρει το κίνημα αλλαγής σε αυτές τις εκλογές που λέτε εσείς ότι είναι πολύ πιθανές. Και όχι μόνο εσείς και πολλοί κόσμος. Εθνική Σύνταξη και κλείνουμε. Εάν πάνε, επειδή δεν θέλω να αφήσω τίποτα να πάνε, αν πάνε τα πράγματα όπως τα περιγράφω, βεβαίως από το αποτέλεσμα που θα φέρουμε εμείς στην κάλπη θα εξαρτηθούν όλες τις εξελίξεις. Αλλά πάμε μετά. Εάν εμείς ως κίνημα αλλαγής δεν ετεροκαθοριζόμαστε, έχουμε τον Νοέμβριο διαδικασίες για την εκλογή ηγεσίας. Ή θα βγει η κυρία Γεννήματα ή θα βγει κάποιος άλλος. Σε κάθε περίπτωση όλοι εμείς πρέπει να εργαστούμε μαζικά να προσέλθουν τα μέλη μας, να γράψουμε νέα μέλη να ψηφίσουν. Και βεβαίως μετά όλοι να δεσμευτούμε ότι όποια ή όποιος βγει να το στηρίξουμε για την επόμενη μέρα. Μάλιστα. Φυσικά η επόμενη μέρα θέλει πάντα και μια ανανέωση και μια ανατροφοδότηση. Αλλά λέω για την Εθνική Σύνταξη, δεν θέλω να σας απαντήσω ως γραμματέας του τομέα εργασίας του κινήματος αλλαγής, αλλά ως ένας δημοσιογράφος που για 34 χρόνια ασχολούμαι με το ασφαλιστικό και το οικονομικό ρεπορτάζ. Έχουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή, κύριε Ντόγκα, 180.000 ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάνει αίτηση 4, 5 και 6 χρόνια να πάρουν σύνταξη και δεν την έχουν λάβει. Από αυτούς μόνο 40.000 λαμβάνουν προσωρινή σύνταξη. Άρα μέσα στην πανδημία 140.000 άνθρωποι, και μιλάω μόνο για την κυρία σύνταξη, δεν μιλάω για την επικουρική, δεν μιλάω για τα μερίσματα ή το εφάπαξ, μιλάω μόνο για την κυρία σύνταξη, δεν έχουν καθόλου εισόδημα. Μηδέν εισόδημα. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό που γίνεται. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση έρχεται τώρα η κυβέρνηση και αντί να δώσει συντάξεις, αντί να επιταχύνει τις διαδικασίες για την έκδοση των συντάξεων, λέει θα τους δώσω μια εθνική σύνταξη. Δεν λέω να πάρουν μια εθνική σύνταξη, αλλά δεσμεύεται κάποιος να πει ότι μετά από 6 μήνες θα δώσουμε τις συντάξεις. Ξέρετε τι κάνανε οι ένστολοι, ξέρετε τι κάνανε οι στρατιωτικοί. Στείλανε από τις οικονομικές υπηρεσίες στελέχη τους στον ΕΦΚΑ, καθίσαν κάτω και βγάλαν τις συντάξεις. Σήμερα που μιλάμε, βγάζανε στον ΕΦΚΑ συντάξεις Ιανουαρίου του 2021. Για αιτήσεις Ιανουαρίου του 2021 οι στρατιωτικοί παίρνουν συντάξεις. Λοιπόν, το ίδιο σκέφτονται να κάνουν τώρα και οι μηχανικοί, το ίδιο σκέφτονται να κάνουν και οι γιατροί. Ο Κίσο Τσά είναι καταστροφή. Άρα, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κινδυνεύουν, η οικονομία είναι επί ξηρού ακμής. Δείτε τι γίνεται στην αγορά. Εγώ το ξέρω από την Άρτα. Με το που θα ανοίξει η αγορά, πάρα πολλοί επαγγελματίες θα κλείσουν. Αλήθεια, αλήθεια.
για τη χώρα μας. Βλέπουμε τι λέμε, ότι ο αγροτικός τομέας αντιμετωπίζεται, λες και είναι επιχειρηματίας. Κάντε, λέει, αίτηση στους αγρότες που μείναν στην Άρτα τα πορτοκάλια και τα μανταρίνια απόλυτα. Κάντε αίτηση να πάρετε επιστρεπτέα προκαταβολή. Μα ο αγρότης δεν είναι επιχειρηματίας, ο οποίος ενδεχομένως έχει κλείσει το ξενοδοχείο του και θα πάρει τα χρήματα πίσω. Χρειάζεται μια διαφορετική αντιμετώπιση, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Σας ευχαριστώ, κύριε Μέγα. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Οι σκέψεις σας έχουν πολύ ενδιαφέρον. Να είστε καλά. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δελτίο κορονοϊού στην εκπαίδευση στην Ήπειρο. Δύσκολα στην Άρτα και στη Θεσπρωτεία. Καλύτερα στα Γιάννενα, στην Πρέβεζα. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή καμία αναστολή τμήματος ή σχολικής.